και έτσι έπεσε επάνω μας η κατάρα. Η ένορκος διακήρυξή σου του Θεού περί της τιμωρίας των αμαρτωλών που είναι γραμμένη στον τον νόμο του Μωυσέως του δούλου του Θεού διότι εμείς ημαρτήσαμεν απέναντι του Θεού. Εξεπλήρωσε τους λόγους τους οποίους είχε νείπει εναντίον ημών εναντίον των δικαστών οι οποίοι μας εδίκαζαν ότι θα επιφέρει εναντίον μας κακά μεγάλα τέτοια τα οποία δεν είχαν γίνει άλλοτε κάτω από τον ουρανόν όσαν αυτά τα οποία συνέβησαν εις βάρος της Ιερουσαλήμ. Όπως είναι γραμμένον εις τον νόμο του Μωυσέως, όλα αυτά τα κακά έπεσαν επάνω μας. Και εμείς δεν εσυνετίστημεν, δεν μετενοήσαμεν, δεν απεμακρύνθημεν από τα αδικίας μας, δεν προσεπαθήσαμε να κατανοήσομεν και να ζήσομεν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν οικετεύσαμεν με θερμάς δεήσεις των Κύριων. Κι όμως ο Κύριος υγρύπνησε δι' μα. και επέφερε τας παιδαγωγικάς αυτάς τιμωρίας εναντίον μας, διότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος εις όλα τα έργα τα οποία πραγματοποιεί. Εμείς όμως και πάλι δεν υπακούσαμε στην την φωνή Του. Και τώρα, Κύριε ο Θεός μας, Σύ, ο οποίος έβγαλες ελεύθερον το λαόν Σου από την χώρα της Αιγύπτου, με ακατανίκητον δύναμιν και κατέστησες ένδοξον και περίφημον το όνομά Σου, μέχρι και της σημερινής ημέρας, άκουσε την προσευχή μας. Ομολογούμε ότι αιμαρτήσαμε και παρεύημεν τον νόμον Σου. Αλλά, Κύριε, Συ όποιος έχεις πάσαν ελεημοσύνην και άπειρον το έλεος. Ας αποστραφεί τώρα ο θυμός και η οργή σου από την πόλη σου την Ιερουσαλήμ, από το Άγιον σου όρος, όπου ο ναός και το θυσιαστήριον. Διότι εμεί συμμαρτήσαμεν και εξαιτία των ειδικών μας αδικιών και των αδικιών που έχουν διαπράξει οι πατέρες μας, και ο Ισραηλιτικός λαός παρεδόθη. Η Ιερουσαλήμ. Η Σόνιδος. Εις όλους τους κύκλο λαούς. Και τώρα, Κύριε, ο Θεός ημών, άκουσε την προσευχήν του δούλου σου και τα στερμάσει που σου απευθύνει. Ασφανίευμενες ευμενέ το πρόσωπό σου προ τον έρημο ναόν σου. Ένα και σου, κύριε. Κλείνε, κύριε, το αυτί σου και άκουσε την προσευχή μου. Άνοιξε, κύριε, του οφθαλμού σου και είδε των εξαφανισμών και ημών και τη πόλεό σου στην οποίαν πόλην οίκουε το και δοξάζετο το όνομά σου. δεν προσπίπτομεν ενώπιόν σου και δεν σε παρακαλούμεν να μας λυπηθεί χάρις εις τα δικαιοσύνας μας αλλά χάρις εις τους πολλούς εκτιρμούς σου Κύριε Άκουσε Κύριε την προσευχή μας δείξε στοργήν και έλεος προς εμάς. στρέψε την προσοχήν σου και κάμε ό,τι πρέπει για την σωτηρία μας εφόσον είσαι Θεός του ελέους, μη βραδίνεις Κύριε, διότι το όνομά σου ανεφέρετο και δοξάζεται στην την πόλη την Ιερουσαλήμ, όπως και στον τον σου. Ενώ εγώ συνέχιζα ακόμη να ομιλώ προς τον Θεόν και προσευχόμην προς Αυτόν, εξομολογούμενος τα σαμαρτίας μου και τα σαμαρτίας του Ισραηλιτικού μου λαού και επιρρύπτων τον εαυτόν μου εις το έλεος του Κυρίου του Θεού μου, δια την απελευθέρωση του Αγίου του Όρους, ενώ λοιπόν εγώ ακόμη δια της προσευχής ομιλούσα προς τον Κύριον, είδου ένα Σαμίρ, ο Γαβριήλ, τον οποίον είχαν ήδη και στο προηγούμενο όραμα πετώντας ήρθε κοντά μου κατά την ώρα της εσπερινής θυσίας. Μου ομίλησε και μου έδωσε να εννοήσω μερικά πράγματα που δεν τα είχα κατανοήσει προηγουμένως. «Δανιήλ», μου είπε, «εγώ ήρθα να σε κατατοπίσω και να σου δώσω να εννοήσει. Όταν ήρχισες να προσεύχεσαι, ευγήκεν από το στόμα σου παράκλησης και ειδού εγώ ήλθα να απαντήσω εις αυτά που εζητούσες. Διότι εσύ είσαι ανήρ ευγενών και αγίων επιθυμιών. Πρόσεξε λοιπόν εις τους λόγους μου, για να με σύνεση αυτά που είδες και ήκουσες εις το όραμα. Εις εβδομήκοντα εβδομάδα ετών, περιορίστησανε συμφορέ και εθλίψεις του λαού σου, και της Αγίας σου πόλεως της Ιερουσαλήμ. Διανατεθεί τέρμα εις τα σαμαρτία σας. Διανατεθεί σφραγή στέρματος εις την αμαρτίαν. Δια να εξαλειφθούν όλε παρανομία των ανθρώπων. για να ενώπιον του Θεού εαδικίε. Και να αποκατασταθεί αιωνία δικαιοσύνη. Διανατεθεί τέρμα και σφραγής πλέον εις κάθε χριστολογικήν προφητείαν, εις κάθε χριστολογικόν προφήτην, διότι τότε θα χρηστεί προφήτης ο Αγιότατος από όλους τους προφήτας. Μάθε και κατενόησε καλά ότι από την ημέραν που θα εκδοθεί διάταγμα για την ανοικοδόμησιν της Ιερουσαλήμ μέχρι της ημέρας που θα εμφανιστεί ο άρχον ο οποίος θα έχει χρηστεί από εμέ, θα περάσουν επτά εβδομάδες ετών και άλλε 62 δύο εβδομάδες ετών. Μετά τας πρώτας επτά εβδομάδας θα επιστρέψουν οι Ιουδαίοι εχμάλωτοι και θα ανοικοδομηθεί η πλατεία και το τείχος της πόλεως και θα πραγματοποιηθούν έτσι οι πρώτοι κερι μετά δε την παρέλευση των 62 εβδομάδων ετών, θα θανατωθεί ο Χριστός Κυρίου, ο Σωτήρ, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αμαρτία και αιτία θανάτου δι' αυτόν. Η πόλη της Ιερουσαλήμ και ο Άγιος Ναός θα καταστραφούν μαζί με τους ηγουμένους, τους άρχοντας της εποχής εκείνης. Οι κάτοικοι θα κατακλιστούν από συμφοράς και ένας ξένος λαός θα αναλάβει πόλεμον κατά του Ισραήλ. Μέχρι δε τέλους του πολέμου θα επιφέρει φοβεράς καταστροφάς και τρομερούς αφανισμούς. Κατά μία εβδομάδα ετών ο Χριστός θα συνάψει και θα καταστήσει ισχυράν και έγκυρον μία νέα Διαθήκην. Κατά δε το μέσον της εβδομάδος αυτής, που θα προσφερθεί η μεγάλη θυσία του Λητροτου Χριστού, θα τεθεί οριστικό πλέον τέρμα εις τα και σπονδάς. Εις δε το ναόν μου και των λαών του Ισραήλ θα εισέλθουν βδελιρέ δυνάμεις καταστροφής και ρημόσεως. Τέρμα δε στην καταστροφήν θα τεθεί όταν συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος. Κεφάλαιον δέκατον Ανήρ του οποίου το πρόσωπον αυτού ως όρασης αστραπής παρουσιάζεται πρώτου Δανιήλ στίχη 1 έως 21. Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Κύρου, βασιλέως των Περσών, απεκαλύφθη στον τον Δανιήλ, ο οποίος επωνομάζεται και Βαλτάσαρ, προφητικός λόγος. Αυτός ο προφητικός λόγος ή το αληθινός, θείος, μεγάλη η δύναμή του. Ιστον Δανιήλ εδόθη σύνεση ώστε να κατανοήσει το προφητικόν εκείνο όραμα. Κατά τα σημέρα εκείνας, εγώ, Δανιήλ, επενθούσα επί τρεις ολοκλήρους εβδομάδας. Κανένα γευστικόν και ευχάριστον φαγητόν δεν έφαγα. Κρέας και ίνος δεν εισήλθαν στο το στόμα μου. Με μοίρα δεν ηλήφθην, μέχρι ότου συνεπληρώθησαν εημέρε των τριών εβδομάδων. Κατά την 24η του πρώτου μηνός, εγώ ευρισκόμουν πλησίων του μεγάλου ποταμού, του οποίου το όνομα είναι Τίγρης, Εβραϊστίδε Εδεκέλ. Εσήκωσα τα μάτια μου και ειδού. Είδα έναν άντρα, ο οποίος εφορούσε ελληνών ένδυμα και είχε ζωσμένη την μέση αυτού με ζώνην κοσμημένη με χρυσίον οφάζ. Το σώμα του εφαίνεται ως σαν των πολύτιμων λίθων θαρσής. Το δε πρόσωπον του είχε την λάμψη της αστραπής. Τα μάτια του έλαμπαν ως σαν λαμπάδες πυρός. Οι βραχίονές του και τα σκέλη του ως σαν στίλβον χαλκός και ο ήχος των λόγων του ήταν ο σαν των ήχων πολιορίθμων ανθρώπων. Εγώ μόνος ο Δανιήλ είδα αυτήν την οπτασίαν. Οι άνδρες που ήσαν μαζί μου δεν είδαν το όραμα. Αλλά κατέλαβεν αυτούς μεγάλο δέος και έφυγαν τρομαγμένοι εγώ απέμεινα μόνος εκεί και είδα την μεγάλη αυτήν οπτασίαν. Εξαιτία δε του μεγαλειώδου αυτού οράματος δε μου έμεινε καμία δύναμη. Υλιώθηκε παρεμορφώθη το πρόσωπό μου, έχασα την σωματική μου δύναμη και δεν η δυνάμη να σταθώ όρθιο. Ήκουσα την φωνή των λόγων του, και όταν την ήκουσα, εκυριεύθην από φόβον. Έπεσα κάτω με το πρόσωπον εις το έδαφος. Και ειδού, ένα χέρι με ίγγισε και με σήκωσε εις τα γόνατά μου και μου είπε «Δανιήλ, άνθρωπε ευγενών και αγίων επιθυμιών» άκουμε προσοχήν και προσπάθησε να κατανοήσεις τα λόγια τα οποία εγώ θα σου είπω. Στάσου όρθιος, διότι έχω εγώ αποσταλεί προς σε εκ μέρους του Θεού. Όταν μου είπεν αυτόν των λόγων εσηκώθηκα όρθιος, αλλά και κατατρομαγμένος. Εκείνος δε μου είπε, Δανιήλ, μη φοβάσαι, διότι από την πρώτη ημέραν κατά την οποίαν σύ παρέδωσε την καρδίαν σου να μάθεις την αλήθεια, θα σκληραγωγηθείς και θα ταλαιπωρηθείς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Οικούστησαν οι λόγοι σου από τον Θεόν, και εγώ ήλθα να δώσω απόκριση εις τους λόγους σου. ο άγγελος ο άρχον κατ' εντολήν του Θεού του βασιλείου των Περσών είχε σταθεί απέναντί μου και επί είκοσι και μίαν ημέραν με εμπόδιζε. Και ειδού ο Μιχαήλ ένας από τους πρώτους άρχοντας του ουρανού ήλθε να με βοηθήσει. αφήκα εγώ αυτόν εκεί να αντιμετωπίσει τον άρχοντα του βασιλείου των Περσών και ήλθα να σε ενημερώσω για να μάθεις τι θα συμβούν στον λαό σου κατά τα τελευταία ημέρας διότι αυτό το όραμα αναφέρεται εις τα σημέρας εκείνας. Όταν εκείνος μου είπε αυτούς τους λόγους, εγύρισα το πρόσωπό μου προς την γήν και κυριεύθυνε από μεγάλη συγκίνηση. Και ειδού, κάποιος που αμοίωζε με άνθρωπον, ήγγισε τα χείλη μου, άνοιξα το στόμα μου, ομίλησα προς Αυτόν που ήστατο απέναντί μου και του είπα, «Κύριε, καθώς σε είδα, συνεταράχθη το εσωτερικό μου και δεν μου απέμεινε πλέον δύναμης. Και πώς θα μπορέσω εγώ δούλο σου κύριε να ομιλήσω προς σε τον κύριόν μου. Διότι απ' την στιγμή αυτήν δεν απέμεινε δύναμη εντό μου. Και αυτή η αναπνοή μου έχει κοπεί. Εκείνος που ομοίαζε με άνθρωπον με ίγκυσε πάλι, με ενίσχυσε και μου είπε μη φοβήσε άνθρωπε των ευγενών και αγίων επιθυμιών. Η ειρήνη ας είναι μαζί σου. Πάρε θάρρος και δύναμη. Καθώς δε εκείνο ομίλησεν έτσι προσεμέ, εμέ, ιστάνθην ότι επήρα δύναμη και είπα, «Ας ομιλήσει ο Κύριος μου, διότι σύ με ενεδυνάμωσες». Εκείνος είπε «Γνωρίζεις τάχα γιατί ήλθα προς σε? Τώρα εγώ θα επιστρέψω να πολεμήσω με τον άρχοντα άγγελον τον εξουσιάζοντα εις τους Πέρσας. Όταν εγώ έφευγα ήρχε το άγγελος άρχον των Ελλήνων. Ήλθα λοιπόν να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένον εις το βιβλίο της αληθείας» δεν υπάρχει κανείς άλλος να με βοηθήσει εις τας υποθέσεις αυτάς, ή μη μόνον ο άρχον του ειδικού σας έθνους, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κεφάλαιον ενδέκατον Καταπληκτικέ προφητείε περί πολέμων μεταξύ εθνών και μεταξύ βασιλέων. Στοίχη 1 έως 45 Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Κύρου, απέκτησα εγώ ισχύν και δύναμη. Τώρα θα σου είπω την αλήθεια για τα μελλοντικά γεγονότα. Ιδού, τρεις ακόμη βασιλείς θα εγερθούν στην την Περσία. Ο τέταρτος θα αποκτήσει μεγάλων πλούτων περισσότερον από όλους τους άλλους. Όταν δε γίνει κύριος του απεράντου αυτού πλούτου, θα στραφεί και θα εκστρατεύσει εναντίον όλων των ελληνικών βασιλείων. Έπειτα θα ηγερθεί άλλος βασιλεύς ισχυρός. Θα επεκτείνει την κυριαρχία του εις πολλήν έκτασην και θα κάνει αυτό που θέλει. Όταν δεν θα ενδρεωθεί πλέον η δύναμη του βασιλείου του, θα καταστραφεί και αυτός. Θα διαιρεθεί το βασίλειόν του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, χωρίς όμως να περιέλθει εις τους απογόνους του. Δεν θα κυβερνηθούν όμως τα τέσσερα αυτά βασίλεια όπως εκείνος τα είχε κυβερνήσει. Διότι το βασίλειόν του εν το συνόλο πλέον θα εκριζωθεί και θα περιέλθει εις άλλου εκτός αυτών. Ο βασιλεύς των οτίων περιοχών θα αποκτήσει δύναμη μεγάλην. Ένας όμως από τους στρατηγούς του θα αναδειχθεί ισχυρότερος από αυτόν και θα κυριαρχήσει με πολλή δύναμη επί του βασιλείου αυτού. Έπειτα από λίγα έτη θα έλθουν εις κοινωνίαν γάμου τα δύο αυτά βασίλεια, διότι η θηγάτηρ του προσνό των βασιλέως θα υπανδρευθεί τον βασιλέα του βορά. Έτσι θα συναυθεί μεταξύ των δύο βασιλείων συνθήκη. Η θυγάτη όμω αυτή δεν θα κρατήσει την δύναμη του βασιλείου και ούτε οι απόγονοι του βασιλέως θα σταθούν στην εξουσίαν. Η ιδία αυτή, η ακολουθή τη, η κόρη τη και αυτός ο οποίο θα την υποστηρίζει θα παραδοθούν κατά των καιρών εκείνων εις καταστροφήν. Ένας από τους βλαστούς της βασιλικής εκείνης ρίζης θα σταθεί με μεγάλη προετοιμασία και θα επέλθει με δύναμη πολλήν. Θα εισέρθει η σταφρούρια του βασιλέως του βορρά, θα πολεμήσει εναντίον αυτού και θα νικήσει. Θα διαρπάσει και θα φέρει στην Αίγυπτον τους θεούς εκείνων τα χωνευτά αυτά αγάλματα, κάθε πολύτιμο αντικείμενον από άργυρον και χρυσόν. Αυτός λοιπόν θα υπερισχύσει εναντίον του βασιλέως του βορά. Έπειτα ο βασιλεύς του βορρά θα επέλθει εναντίον του νοτίου βασιλείου, εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα εμπορέσει όμως να παραμείνει εκεί και θα επανέλθει στην χώρα του. Οι ιοί όμως του βασιλέως του βορρά θα συγκεντρώσουν μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία και θα επέλθει εναντίον του νοτίου βασιλείου και θα κατακλείσει αυτό. Θα περιέρχεται νικηφόρο στην περιοχή, θα επέρχεται με ορμήν και θα χτυπήσει όλην την δύναμη εκείνου. Τότε ο βασιλεύς των νοτίων περιοχών ο βασιλεύς της Αιγύπτου θα εξαγριωθεί και θα εξέλθει εις πόλεμον και θα πολεμήσει εναντίον του βασιλέως του Βορρά. Θα παρατάξει στρατών πολύν. και ο πολύ στρατός του βασιλέως του Βορρά θα παραδοθεί στα τα σχήρας του βασιλέως της Αιγύπτου. Θα συλλάβει εχμάλωτον των στρατών εκείνων θα υπερηφανευθεί η καρδία του, θα συντρίψει μυριάδας, αλλά τελικώς δεν θα υπερισχύσει. Ο βασιλεύς των βορείων περιοχών θα επιστρέψει στην χώρα του, θα συγκεντρώσει στρατών πολλήν, πολυαριθμότερων από τον πρώτον, και έπειτα από ορισμένα έτη θα επέλθει κατά της Αιγύπτου θα εισέλθει σε αυτήν με μεγάλη στρατιωτική δύναμη και με πάρα πολλά εφόδια. Κατά των καιρών εκείνων και πολλοί άλλοι θα επαναστατήσουν εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου. Φαύλοι δε άνθρωποι του λαού σου θα ευθούν και θα επαναστατήσουν και αυτοί, αλλά θα καταστραφούν και έτσι θα εκπληρωθεί η προφητεία. Ο βασιλεύς του βορρά θα εισέλθει, θα υψώσει προμαχώματα και προμαχώνας γύρω από τα πόλεις. Θα καταλάβει πόλεις ισχυρά, ενώ οι δυνάμεις του βασιλέως του νότου δεν θα εμπορέσουν να αντισταθούν. Θα γερθούν βέβαια οι εκλεκτοί του άνδρες κατά τον πόλεμο αυτών, αλλά και αυτοί δεν θα έχουν την ισχύ της αποτελεσματικής αντιστάσεως. Ο βασιλεύς του Βορρά θα εισέλθει στην Αίγυπτον, θα πράττει σύμφωνα με το θέλημά του και δεν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα εμπορέσει να αντισταθεί εναντίον του. Θα σταματήσει στην περιοχή Σαβή και δια της δυνάμεώς του θα καταστρέψει αυτήν. Θα αποφασίσει να εισέλθει με όλην αυτού την βασιλική δύναμη εις το βασίλειον της Αιγύπτου. Θα συμβιβαστεί όμως και θα κάνει ειρήνη με την Αίγυπτον. Θα δώσει την θυγατέραν του ως σύζυγον εις τον βασιλέα της Αιγύπτου, ώστε διαμέσω αυτής να διαβρώσει την Αίγυπτον. Εκείνη όμως δεν θα παραμείνει πιστή στον πατέρα της και δεν θα ανήκει σε αυτόν και στα σχέδιά του. Θα στρέψει τότε την προσοχήν και το βλέμμα του εις νήσους. Θα κυριεύσει πολλά από αυτάς. Τους άρχοντας αυτών ιτημένους και εξυφτελισμένους θα καθυρέσει. Εν τέλει όμως θα ιτηθεί και αυτός και ο ονειδισμός εις τον οποίον έριψε τους άλλους θα πέσει επάνω του. Έπειτα θα στρέψει την προσοχή του εις τα δυνάμεις της χώρας του για την ασφάλεια του βασιλείου του. Θα εξασθενήσει όμως. Θα πέσει. Θα καταστραφεί. Και δεν θα ευρεθεί ο τόπος του. θα γερθεί από την βασιλική αυτού ρίζαν ένας για να γίνει άρχον και κύριος η σόσα εκείνος ητήμασεν. Αυτός όμως θα εκτραπεί εκμεταλλευόμενος την δόξαν της βασιλείας του. Αλλά κατά τα σημέρα εκείνας θα συντριβεί όχι εις πόλεμον, αλλά κατάλλων τρόπων διαδολοφονίας με δηλητήριον. Θα έλθει άλλος εις την θέση του. Αυτός όμως θα είναι εξουδενωμένος και δεν θα αποδώσουν εις αυτόν βασιλικήν δόξαν. Εν τούτης θα έλθει με πλούτον πολλήν και διαδολίων τρόπων θα κυριαρχήσει επί του βασιλείου του. δυνάμεις στρατιωτικέ που ως γεμίζουν τον τόπον του βασιλέως της Αιγύπτου θα κατακλειστούν από στρατεύματα του βασιλέως του βορά και θα συντριβούν. Θα συντριβεί δε τότε ο Ιουδαίος αρχιερεύς της περίοδου εκείνης. Ο δε από Βορρά βασιλεύς έπειτα από τα συνθήκας και τας ειρηνικά επικοινωνίας με τον εχθρόν του, θα φερθεί δολίος. Θα τον επισκεφθεί με μικράν δύναμη και θα κατορθώσει να υπερισχύσει εναντίον του. Θα εισέλθει εις εφόρους και πλουσίας χώρας και θα κάνει πράγματα τα οποία οι πατέρες του δεν έκαμαν ούτε οι πατέρες των πατέρων των. Υποκριτικός φερόμενος θα διασκορπίσει στα τας χώρας αυτάς λάφυρα και πολλήν επισιτισμόν. Σχεδιάζει όμως πονηρά εναντίον της Αιγύπτου. Αυτά δε όλα μέχρις ορισμένου καιρού. Θα εξαγείρει την καρδίαν του και των στρατών του προς Νότον, εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου και θα επέλθει εναντίον αυτού με μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ο βασιλεύς του Νότου, δηλαδή της Αιγύπτου, θα συνάψει πόλεμον εναντίον αυτού με μεγάλη δύναμη, ισχυράν πολύ. Δεν θα εμπορέσουν όμως αυτός και τα στρατεύματά του να αντισταθούν παρόλα τα σχέδιά των που εσκέφθησαν εναντίον αυτού. Θα καταφάγουν τας προμηθείας αυτού, θα τον συντρίψουν, θα διασκορπίσουν τα στρατιωτικά του δυνάμεις και τότε θα πέσουν πολύ νεκροί. Οι δύο αυτοί βασιλείς με δολίας και πονηράς τας καρδίας αυτών θα παρακαθίσουν εις μίαν υποκριτικήν τράπεζαν, με την πονηράν διάθεση να εξαπατήσει ο ένας τον άλλον. Κανείς όμως από αυτούς δεν θα ευοδοθεί στα τα σχέδιά του και τα έργα του, διότι και εις τους δύο εδόθη προθεσμία χρόνου. Θα επανέλθει τότε ο βασιλεύς του βορρά εις την χώραν του με πολλήν πλούτον. Η καρδία του όμως θα μελετά πονηρά σχέδια εναντίον του λαού και της Αγίας Διαθήκης. Θα πραγματοποιήσει τα πονηρά του σχέδια και έπειτα θα συνεχίσει την πορεία του δια την χώρα του. Μετά πάροδον καιρού θα στραφεί πάλιν προς νότον εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα είναι όμως η εκστρατεία του αυτή επιτυχής όπως η πρώτη και η δευτέρα. Θα επέλθουν εναντίον αυτού Κύπριοι και Ρωμαίοι στρατιώτε, από τους οποίους και θα ταπεινωθεί. Θα καταληφθεί από θυμόν και θα στραφεί πάλιν εναντίον της Αγίας Διαθήκης. Θα διαπράξει άνοσιουργήματα θα αναχωρήσει επιστρέφων προς την πατρίδα του και θα σκέπτεται συνεχώς πώς να προσετεριστεί τους Ιουδαίους εκείνους οι οποίοι παρέβησαν την Αγία Διαθήκη. Θα αφήσει δε εκεί υπόλοιπα των στρατευμάτων του τα οποία θα βεβηλώσουν τον Ιερών Ναών την ιεράν αυτήν και ηθικήν ακρόπολην των Ιουδαίων. Θα θέσουν τέρμα εις τας καθημερινάς θυσίας και στην την έρημον από Ιουδαίους πόλην θα στήσουν δελιρά είδωλα. Ιδέα δε αποστάτε Ιουδαίοι θα προτείνουν δολίαν συμφωνίαν, ο λαός όμως ο οποίος γνωρίζει και πιστεύει στον Θεόν του, θα υπερισχύσει και θα πράξει ό,τι πρέπει. Οι κατά Θεόν συνετή εκ του λαού, οι ευλαβούμενοι των Κύριων, θα δοκιμάσουν πολλάς περιπετίας. Θα πέσουν διαπυρός και σιδήρου, θα οδηγηθούν εχμάλωτοι, θα διαρπαγούν τα υπάρχοντά των. τούτο δε επιδιάστημα ορισμένου καιρού. Όταν περιέλθουν εις θα πάρουν κάποιαν μικράν βοήθεια, αλλά και πολλοί θα προσθεθούν εις το μέρος των δολίως και υποκριτικός. Μερικοί και από αυτούς ακόμη τους συνετούς άρχοντας θα κλονιστούν, για να καθαριστούν τρόπον τεινά δια του πυρός, ώστε ο Κύριος να εκλέξει τους πράγματι αξίους Του. Θα αποκαλυφθούν δε εξάλλου οι ανάξιοι, και ταύτα μέχρις ότου έλθει ο καιρός του τέλους, διότι ο καιρός αυτός έχει ήδη καθοριστεί, Ο ασεβής αυτός βασιλεύς θα πράττει πάντοτε σύμφωνα με το αμαρτωλόν και εγωιστικόν αυτού θέλημα. Θα υψωθεί, θα αλαζονευθεί εναντίον παντός Θεού, θα ομιλεί αλαζονικός. Θα ευωδόνονται όμως σε επιχειρήσεις του, μέχρι ότου εξπάσει εναντίον του και ολοκληρωθεί κατά αυτού η Θεία Οργή. διότι όλα αυτά κατευθύνονται από το προκαθορισμένον τέρμα. Προς κανένα από τους θεούς των προγόνων του δεν θα δείξει σεβασμόν. Αδιάφορος θα μένει και προς τα γυναίκας. Κανένα θεόν δεν θα σέβεται διότι αυτός θα θελήσει να υψώσει τον εαυτόν του παραπάνω από όλους τους θεούς και ανθρώπους. Θα σεβαστεί μόνον τον θεόν Μαοζίν, θεόν του πολέμου, εις τον ναόν του, θεόν τον οποίον δεν εγνώρισαν οι πρόγονοί του. αυτόν θα τον τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και πολιτίμους λίθους, με ζηλευτά πολύτιμα δώρα. Με την βοήθεια όπως νομίζει του ξένου αυτού θεού του πολέμου, θα οικοδομήσει οχυρώματα απόρθητα για τα στρατιωτικά σφρουρά του. Με τα σκατακτήσεις του θα αποκτήσει πολλήν δόξαν θα έχει πολλούς συνεργάτας εις τους οποίους θα παραχωρήσει χώρας και θα διανύμει δώρα. Όταν όμως έλθει το πέρα των καθορισμένων καιρών θα συγκρουστεί με τον βασιλέα του νότου της Αιγύπτου. Ο βασιλεύς του βορρά θα επέλθει εναντίον του βασιλέως του νότου του Φαραώ της Αιγύπτου με άρματα και ιππείς, με πολύ ναυτικών. Θα εισέλθει στην χώρα του φαραώ, στην Αίγυπτον. Θα συντρίψει αυτήν και θα περάσει διαμέσου αυτής. Θα εισέλθει στην χώρα Σαββή, την Παλαιστίνη. Θα πέσουνε στόματι μαχαίρας πολύ. Εκείνε χώρε οι ε οποίε θα διασωθούν από τα χέρια του θα είναι η Ιδουμαία, η χώρα Μωάβ και η σπουδαιότερα περιοχή της χώρας των Αμονιτών. Θα απλώσει την κυριαρχία του και η άλλα περιοχάς. Η χώρα της Αιγύπτου δεν θα γλιτώσει από αυτόν. Θα γίνει κύριος κρυμμένων θησαυρών χρυσού και αργύρου και παντός άλλου πολιτήμου αντικειμένου της Αιγύπτου, των Λιβίων και Αιθιώπων, θησαυρών που είχαν αποκριβεί φρούρια. Της Μενής όμως επίγουσε πληροφορίε από τα ανατολικά και βορείους περιοχάς θα τον ταράξουν. Θα επέλθει εναντίον αυτών με θυμών πολλήν και θα εξαφανίσει τους εχθρούς αυτούς. Να τους παραδώσει εις το ανάθεμα και τον όλεθρον. Θα στήσει το ανάκτορόν του ανάμεσο των δύο θαλασσών της Μεσογείου και της νεκράς θαλάσσης. Εις το ένδοξον Άγιον Όρος. Τότε όμως θα φτάσει το τέλος του και δεν θα ευρεθεί κανείς να τον γλιτώσει. Κεφάλαιον δωδέκατον Ο Δανίλ ζητεί τα χρονολογίας των μελώντων να συμβούν, ε οποία και του δίδονται με συμβολισμούς. Στοίχη 1 έως 13 Κατά των καιρών εκείνων θα εγερθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος στέκεται προστάτης των ιών του Ιουδαϊκού λαού σου. Θα είναι τότε περίοδος θλίψεως, μεγάλης θλίψεως, ομοία της οποίας δεν έγινε από τις εποχές που υπήρχαν άνθρωποι και έθνη επί της γης. Έως την εποχή εκείνην, Κατά την περίοδο όμω τη μεγάλη αυτή θλίψεω, θα σωθούν από τον λαό σου αυτοί που είναι γραμμένοι ει το βιβλίο τη ζωή. Πολλοί από εκείνου που έχουν κοιμηθεί και βρίσκονται ει τον τάφον θα αναστηθούν. Άλλοι μεν η ζωή αιώνιον, άλλοι δε ει κατεσχήν Όσοι εμελέτησαν, ενόησαν και ετήρησαν τον νόμο του Κυρίου θα λάμψουν με τέτοια λαμπρότητα όσαν τη λαμπρότητα του ουρανού και πολλοί από τους δικαίους θα λάμψουν όπως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων και σύ Δανιήλ κλείσε αυτούς τους λόγους σφράγισε το βιβλίο μέχρι του τέλους του καθορισμένου καιρού τότε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα διδαχθεί και θα αυξηθεί έτσι η γνώση του Θείου Θελήματος. Εγώ, Δανιήλ, είδα και ειδού δύο άλλοι άνδρες είχαν σταθεί όρθιοι ο ένας εις την μίαν του ποταμού ο δε άλλος εις την όχθην. Ένας από αυτούς είπεν στον τον άνδρα ο οποίος εφορούσε ένδυμα λινών και είτο επάνω από το νερό του ποταμού. Πότε θα έλθει το τέρμα των θαυμασίων αυτών πραγμάτων τα οποία είπες? Ήκουσα τον άνδρα των ενδεδυμένων το πολύτιμο λινόν ένδυμα, ο οποίος είτο επάνω εις το είδωρ του ποταμού. Αυτός, αφού ύψωσε την δεξιάν του και την αριστεράν του χείρα εις τον ουρανόν, και ορκίστη εις τον ζώντα κύριον Είπε «Κατά το έτος των ετών και κατά το ίμιση ακόμη του έτους, εις τριάμιση έτη, όταν θα ολοκληρωθεί και θα λάβει τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού, τότε θα μάθουν και θα νοήσουν την αλήθεια όλων αυτών των προφητιών». Εγώ ήκουσα αυτά, αλλά δεν τα ενόησα και ρώτησα. Κύριε, πότε θα έλθει το τέλος αυτών των πραγμάτων? Και μου απάντησε. Έλα, Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι, έως ότου έλθει το τέλος του καθορισμένου καιρού οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαριστούν ως διαπυρός, θα αγνιστούν πολύ. Οι παράνομοι όμως θα εκτραπούν εις περισσοτέρας και μεγαλύτερα ανομίας. Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτε από όσα έχουν προφητευθεί. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν καλός τα πάντα. Από τη ημέρας κατά την οποία θα καταργηθεί η καθημερινή θυσία του ναού και θα στηθεί το ειδωλολατρικό βδέλιγμα στην την ερημωμένη πόλη θα περάσουν 1290 ημέρε δοκιμασίας του λαού ευτυχής θα είναι εκείνο ο οποίος θα υπομείνει και θα φτάσει στο τέλος των 1335 ημερών. Σι δε Δανιήλ, πήγαινε και αναπαύσου. Υπολείπονται ακόμη η μέρα και έτη η συμπλήρωση του χρόνου της συντελείας. Τότε θα αναστηθείς κι εσύ εις την ένδοξον κληρονομία σου, κατά την συντέλεια των καιρών». Βιλ και δράκον. Η απάτη των ιερέων του Βιλ. Στίχη 1 έως 22. Ο Δανίλ θανατώνει τον ως θεόν τιμόμενον δράκοντα. Στίχη 23 έως 42. Ο βασιλεύς Αστιάγης απέθανε και προσετέθη στου τους προγόνους αυτού. Την δε βασιλείαν του παρέλαβε κύρος ο Πέρσης. Ο Δανιήλ είχε ανατραφεί μαζί με τον βασιλέα και το ενδοξότερος από όλους τους άλλους φίλους του. Είχαν οι Βαβυλόνοι ένα είδωλον το οποίον ονομάζεται Βιλ. Διετίθεντο δε δι' αυτό κάθε ημέραν δώδεκα αρτάβες μιγδάλι, σαράντα πρόβατα και έξι μετρητέ ίνου. Ο ίδιος δε ο βασιλεύς εσέβετο αυτό και πήγαινε κάθε ημέραν και το επροσκυνούσε. Ο Δανιήλ όμως επροσκυνούσε τον ειδικών του θεών, των αληθινών. Ο βασιλεύς ρώτησε τον Δανιήλ «Διατί δεν προσκυνείς τον Βίλ» Εκείνος δε απήντησε «Διότι εγώ δεν αποδίδω σεβασμόν και λατρείαν εισίδωλα, κατασκευασμένα από χέρια ανθρώπων, αλλά προς τον αιωνίος ζώντα θεών, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην και είναι κύριος επί πάσης ζωής. Είπε πάλιν προς αυτόν ο βασιλεύς, «Σύ δηλαδή δεν πιστεύεις εις τον βίλ» Δεν πιστεύεις ότι είναι ζων Θεός ή δεν βλέπεις πόσα τρώγει και πίνει κάθε ημέραν. Ο Δανιήλ γελάσας απήντησε. Μη πλανάσαι βασιλεύ, διότι αυτός από μέσα μεν είναι λάσπη, απ' έξω δε χαλκός. Ούτε έφαγεν, ούτε έπιε ποτέ τίποτε». Ο οργιστής ο βασιλεύς εκάλεσε τους ιερείς του και είπε προς αυτούς «Εάν δεν μου πείτε ποιος είναι εκείνος ο οποίος κατατρώγει όλα όσα διατίθενται δια τον Βίλ θα θανατωθείτε». Εάν όμως μου αποδείξετε ότι ο Βίλ τα τρώγει, τότε θα θανατωθεί ο Δανιήλ, διότι ευλαστήμησεν εναντίον του Βίλ. Απήντησε δε ο Δανιήλ στον τον βασιλέα. Ας γίνει όπως είπες. Οι ιερεί του Βιλ ήσαν 70 εκτός από τα γυναίκας και τα παιδιά των. Ήλθεν ο βασιλεύς μαζί με το Δανιήλ εις τον ναόν του Βιλ. Είπαν δε οι ιερείς του Βιλ. Εμείς σπέβδομαι να βγούμε έξω. Σι δε, βασιλεύ, διέταξε και αυτοπροσώπος να επιστατήσεις να παραθέσουν τα φαγητά και να βάλουν στα δοχεία των ίνων. Κλείσε δε την θύραν και σφράγισε την με το δακτυλίδι σου. Όταν δε το πρωί, και δεν έβρις όλα αυτά φαγωμένα από τον Βίλ, τότε εμείς θα θανατοθόμεν. Άλλος θα θανατωθεί ο Δανιήλ, ο οποίος διατυπώνει η συκοφαντίας εναντίον μας. Οι ιερείς δεν ελογάριαζαν καθόλου όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, διότι είχαν ανορίξει κάτω από την τράπεζα μίαν μυστικήν είσοδον. Και δι' σύρχοντο πάντοτε και έτρωγαν τα παρατηθέμενα φαγητά. Όταν λοιπόν οι ιερείς βγήκαν έξω, ο βασιλεύς διέταξε και παρέθεσαν επί παρουσία του τα φαγητά τα προοριζόμενα δια τον Βίλ. Τότε ο Δανιήλ διέταξε εις τους και έφεραν στάκτην με την οποία και έστρωσαν όλο το δάπεδον του ναού, ενώπιον του βασιλέως μόνον. Εξήλθαν, έκλεισαν την θύραν και την εσφράγισαν με το δακτυλίδι του βασιλέως και έφυγαν. Οι ιερείς ήλθαν τη νύχτα όπως εσυνήθιζαν, μαζί δε με αυτούς οι γυναίκες και τα παιδιά των, έφαγαν και έπιαν όλα. Ο βασιλεύς εσηκώθη λίγαν πρωί και μαζί του ο Δανιήλ. Όταν έφτασαν εις τον ναόν, είπεν ο βασιλεύς εις τον Δανιήλ. «Δανιήλ, είναι άθικτη εσφραγίδες». Ο Δανιήλ απήντησε «Ναι βασιλεύ, είναι άθικτη». Όταν ίνυξε η θύρα, ο βασιλεύς έστρεψε τα βλέμματά του προς την τράπεζαν και εκράβγασε με φωνήν μεγάλην. «Μέγας είσαι βίλ και καμία δολιότης δεν υπάρχει εσέ». Ο Δανίλ εγέλασε. Συνεκράτησε τον βασιλέα να μην εισέλθει μέσα εις τον ναόν και είπε... Παρατήρησε λοιπόν κάτω εις το έδαφος και μάθε τι είναι αυτά τα ίχνη. Ο βασιλεύς απήντησε «Βλέπω πατήματα ανδρών και γυναικών και παιδιών». Οργιστής τότε ο βασιλεύς διέταξε και συνέλαβαν τους ιερείς και τας γυναίκας και τα παιδιά των. Εκείνοι δε έδειξαν εις αυτόν τας μυστικάς θύρας για τον οποίο εισήρχοντο εις τον ναόν και έτρωγαν όλα όσα παρετήθοντο εις την τράπεζαν του Βιλ. Ο βασιλεύς διέταξε και τους εφόνευσαν. Τον δε Βιλ παρέδοκεν εις την διάθεση του Δανιήλ, ο οποίος κατέστρεψεν αυτόν και τον ναόν του. Εις την Βαβυλώνα υπήρχε επίσης και ένας μεγάλος όφης, τον οποίον οι Βαβυλώνοι εσέβοντο ως Θεόν. Ο βασιλεύς είπε στον Δανιήλ, «Μήπως θα πεις ότι και αυτός είναι χάλκινος και νεκρός? Ιδού, ζει, τρώγει και πίνει. Δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτός δεν είναι ζωντανός Θεός. Λοιπόν, προσκύνησέ τον». Απήντησε ο Δανιήλ, «Κύριον των Θεών μου θα προσκυνώ, διότι αυτός είναι ο αιωνίος υπάρχων Θεός. Σύ όμως βασιλεύ, δώσε μου την άδεια και την εξουσία να θανατώσω τον δράκοντα και μάλιστα χωρίς μάχεραν και ράβδον». Ο βασιλεύς του είπε, «Σου δίδω την άδεια Επήρε τότε ο Δανιήλ πίσαν, λίπος και τρίχας, τα οποία τα έβρασεν. Από αυτό έκαμε βόλους και τα έδωκεν εις το στόμα του όφεως. Όταν εκείνος του έφαγεν έσκασε. Ο Δανίλ είπε τότε «Αυτοί είναι οι θεοί τους οποίους λατρεύεται». Όταν οι Βαβυλόνοι επληροφορήθησαν αυτά, οι πάρα πολύ. Εστράφησαν εναντίον του βασιλέους και είπαν «Ο βασιλεύς έγινε Ιουδαίος». Συνέτριψε τον Βιλ, εφώνευσε τον Δράκοντα, κατέσφαξε και τους ιερείς. Ήλθαν λοιπόν προς τον βασιλέα και του είπαν «Παρέδωσέ μας τον Δανιήλ, ιδάλλος θα θανατώσουμε σε και την οικογένειά σου. Είδε ο βασιλεύς ότι τον καταστεναχωρούσαν πολύ και η και παρέδοκεν εις αυτούς τον Δανιήλ. Εκείνοι δε τον έριψαν εις τον λάκον των λεόντων όπου και παρέμεινεν επί έξι μέρας. Μέσα δε εις αυτών των λάκων ήσαν επτά λέοντες εις τους οποίους κάθε ημέραν έδιδαν δύο ανθρώπινα σώματα και δύο πρόβατα. Την ημέρα όμως εκείνην δεν εδόθη εις αυτούς τίποτε, για να καταφάγουν τον Δανιήλ. Τότε βρίσκεται εις την Ιδουδαίαν ο προφήτης Αμβακούμ. Αυτός εμαγείρευσε φαγητόν έκοψεν εις τεμάχια άρτους, έβαλεν αυτά μέσα εις ένα και πήγαιν εις τον αγρόν, τι να φέρει φαγητόν εις τους θεριστάς. Ο άγγελος είπε εις τον Αμβακούμ, το μεσυμβρινόν αυτό φαγητόν που έχεις φέρε το εις τον Δανιήλ, ο οποίος ευρίσκεται εις την Βαβυλώνα, μέσα εις τον Λάκων των Λεόντων. Ο Βακκούμ είπε «Κύριε, ούτε την Βαβυλώνα έχω ήδη ποτέ, ούτε και τον Λάκων γνωρίζω». Τότε ο άγγελος τον επήρεν από την κεφαλήν, τον εκράτησε από την κόμην της κεφαλής του και με την ορμήν της πνευματικής αυτού φύσεως τον μετέφερε αυτό στιγμή στην Βαβυλώνα και τον έθεσε επάνω από τον Λάκον των Λεόντων» εφώναξε ο Αμβακούμ λέγον «Δανιήλ, Δανιήλ, πάρε το φαγητόν το οποίο σου έστειλε ο Θεός». Ο Δανιήλ είπεν «Ω Θεέ μου, με ενεθυμήθης, διότι σύ ποτέ δεν εγκαταλείπεις εκείνους που σε αγαπούν». Εσηκώθη ο Δανιήλ και έφαγεν. Ο δε άγγελος του Κυρίου επανέφερε αμέσω τον Αμβακούμ εις τον τόπον του ο βασιλεύς ήλθε κατά την εβδόμηνη μέρα για να πενθήσει τον θάνατον του Δανιήλ. Έφτασε εις τον Λάκων και παρετήρησε εντός και ειδού. Ο Δανιήλ εκάθιτο ήσυχο. Φώναξε τότε με φωνήν μεγάλην και είπε «Μέγας είσαι Κύριε, σύ ο Θεός του Δανιήλ και δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην από σέ» αμέσως έβγαλε τον Δανιήλ από τον Λάκον, τους δε αιτίους της θανατικής καταδίκης του διέταξε και τους έριψαν εις τον Λάκον. Αμέσως δε εκείνοι κατεσπαράχθησαν από τους λέοντες ενώπιόν του.